Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Evolution και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δύο από τους μεγαλύτερους εχθρούς που έχουν οι ελοκαλλιεργητές τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι ο δάκος αλλά και η υψηλή θερμοκρασία. Ο δάκο είναι από του μεγαλύτερου εχθρού όσο αφορά τι εντομολογικέ προσβολέ που μπορεί να έχει η ελοκαλλιέργεια. Και γι' αυτό τον λόγο τον αντιμετωπίζουμε με διάφορου τρόπου: είτε με κάποιε παγίδε που τοποθετούμε στα δέντρα μα, είτε να κάνουμε κάποιου δολωματικούς ψεκασμού, ή κάποιοι επιλέγουν να κάνουν και ψεκασμού εκαλύψεω, με κάποια ντομοκτώνα δηλαδή. Αλλά τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουν αρκετοί ελοκαλλιεργητέ και κάποιου ψεκασμού με κάποια συσκευάσματα που είναι σε μορφή σκόνη, και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν μια άσπρη απόχρωση στο φύλλωμα του δέντρου, και με αυτόν τον τρόπο αποθούν το δάκο. Η αρχική εφαρμογή των σκευασμάτων σκόνη όπου αφήνουν μια άσπρη απόχρωση πάνω στο φύλλο του δέντρου ήταν ω ήλιοπροσθετευτικά και υφίσταται ακόμα ότι είναι σαν ήλιοπροσθετευτικά για να αντιμετωπίσουμε τι υψηλέ θερμοκρασίε που έχουμε από πάρα πολύ νωρί την εφετινή χρονιά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε το θερμικό στρε τη καλλιέργειά μα. Αλλά ταυτόχρονα λόγω τη άσπρη απόχρωση που αφήνουν στο δέντρο στο φίλωμά μα δηλαδή, και ταυτόχρονα δημιουργώντα ένα αφιλόξενο περιβάλλον για το δάκο, τον αποθεί και έτσι δεν έχουμε τουλάχιστον μεγάλε προσβολέ στην ελοκαλλιέργειά μα. Τα σκευάσματα που έχω δοκιμάσει, τουλάχιστον σε μεγάλε εκτάσει, είναι το πυρίτιο, το Gravital Energy τη εταιρεία Agrology, ο Καολίνη, οι περισσότερε το γνωρίζετε ή αλλιώ σαν Surround, και σε μικρότερε εκτάσει έχω δοκιμάσει τον Αταπουλγίτη ή το ζεόλιθο σε μορφή πούδρα. Με το πυρίτιο που ανέφερα και τον καολίνι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε μια πολύ έντονη άσπρη απόχρωση πάνω στο φύλλωμα του δέντρου. Με τον ταπουλγίτη και τον ζεόλιθο τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να πετύχω έντονη άσπρη απόχρωση καθώς τα σκευάσματα έχουν μια μπεζ απόχρωση χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν έχουν τουλάχιστον αποθοτική δράση έναντι του δάκου. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τον Αταπουλγίτη αλλά και τον Ζεόλιθο δεν τα έχω χρησιμοποιήσει αρκετά συχνά ή σε μεγάλες εκτάσεις και έτσι δεν έχω πολλές πληροφορίες να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία σε σύγκριση με τον Καολίνη αλλά και το Πυρίτιο όπου τα έχω χρησιμοποιήσει αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια δηλαδή και σε μεγάλες εκτάσεις και έτσι μπορώ να σας πω πραγματικά τα δικά μου συμπεράσματα από τη χρήση των συγκεκριμένων σκευασμάτων. Πριν περάσουμε να αναλύσουμε ε, τα σκευάσματα που έχω χρησιμοποιήσει στου ελαιώνε μου ω ηλιοπρασκευτικά αλλά και απόθεση του δάκου, να αναφέρω ότι τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν αρκετά σκευάσματα στο εμπόριο όπου προσφέρουν ηλιοπροστασία και κάποια από αυτά και απόθεση του δάκου λόγω τη άσπρης απόχρωση που αφήνουν. Δεν θα αναφερθώ όμω σε αυτά καθώ δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, οπότε δεν έχω κάτι ε, να σα πω από προσωπική εμπειρία το πρώτο σκεύασμα που χρησιμοποίησα σε μορφή σκόνης ως ηλιοπροστατευτικό πριν αρκετά χρόνια ήταν ο Καολίνης, πιο συγκεκριμένα το Surround, όπου έχει μια πολύ λεπτή κοκομετρία και μπορούμε να πετύχουμε σίγουρα μια πολύ έντονη λευκή απόχρωση στο φύλλωμα του δέντρου, πολύ καλή επικάλυψη, όταν όμω κάνουμε σωστή εφαρμογή του σκευάσματος, στη σωστή δοσολογία και μάλιστα έχει έγκριση έναντι του δάκου. Τα τελευταία πέντε χρόνια χρησιμοποιώ το Gravital Energy, ένα σκεύασμα πυρητίου, μάλιστα αφομοιώσιμου πυρητίου, οπότε κερδίζουμε και το στοιχείο τη στρέψης, το πυρίτιο στην καλλιέργειά μα. Και φυσικά έχουμε ηλιοπροστασία και απόθεση του δάκου λόγω του ασπρίσματο που πετυχαίνουμε στο φύλλωμα του δέντρου. Η κοκομετρία του Gravital Energy είναι πάρα πολύ λεπτή, πιο λεπτή και από το αλεύρι θα μπορούσα να πω, και αυτό φαίνεται καθώς... Η συσκευασία των 18 κιλών που έρχεται είναι μια τεράστια τσουβάλα σε αντιστοιχεία με τα άλλα σκευάσματα σκόνης όπου ζυγίζουν 20 κιλά και έχουν σχεδόν το 1 τρίτο σε μέγεθος με το τσουβάλι με τη σκευασία δηλαδή του Gravity Energy. Και σε αυτή την περίπτωση πετυχαίνουμε πολύ έντονη άσπρη απόχρωση στο φύλλωμα του δέντρου αρκεί το ξαναλέω να κάνουμε σωστό ψεκασμό σωστή εφαρμογή δηλαδή. Με την σωστή ε, δοσολογία. Όσο αφορά το ε, πυρίτιο, το Graviton Energy έχει μία δοσολογία 18 κιλά ε, στον τόνο. Ε, το, ο Καολίνη ο Around έχει μία δοσολογία 25 κιλά ε, στον τόνο. Ε, και με αυτέ τι δύο αναλογίε που ανέφερα, ε, το 18 κιλά και τα 25, μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε και με τα δύο σκευάσματα μία πολύ έντονη ε, άσπρη απόχρωση ε, στο δέντρο μα. Όσοι έχετε χρησιμοποιήσει σκευάσματα σκόνη, και δεν έχετε καλό σύστημα ανάδευση, τα έχετε παρατηρήσει ότι τα πρώτα δέντρα που θα ψεκάσετε έχουν εντονότερη άσπρη απόχρωση σε σχέση με τα δέντρα που είναι προ το τέλο. Αυτό γίνεται καθώς λόγω του βάρου που έχουν τα σκευάσματα σκόνη κάθονται στον πάτο του βιτίου, οπότε φεύγουν πρώτα με το νερό που βγαίνει και έτσι έχουμε το φαινόμενο τα πρώτα δέντρα που θα ψεκάσουμε να έχουν έντονη απόχρωση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Μια και οι ψεκασμοί που κάνω στου ελαιώνε μου είναι με ένα ψεκαστικό μηχάνημα και με μάνικα, δηλαδή δεν έχω τραχτέρ ή κάποια τουρμπίνα, οπότε δεν γνωρίζω κατά πόσο έχει καλή ανάδευση το βιτίο μια τουρμπίνα. Αν όμω έχετε ένα ψεκαστικό μηχάνημα και ψεκάζετε με τη μάνικα και το βιτίο που έχετε είναι ενό τόνου, ίσω η ανάδευση που χρησιμοποιείτε είτε με τα επιστρεφόμενα είτε με τη δεύτερη έξοδο, να μην μπορεί να σα καλύψει. Το βιτίο που χρησιμοποιώ στου ψεκασμού μου έχει χωρητικότητα ένα τόνο, είναι στενόμακρο και γι' αυτό το λόγο έχω φτιάξει ένα ανεξάρτητο σύστημα ανάδευση χρησιμοποιώντα μία αντιλία επιφανεία. Αυτό που έχω κάνει είναι να βγάλω μία δεύτερη έξοδο από το βιτίο, όπου θα συνδέσω την αντιλία επιφανεία και ε, μέσω ενό σωλήνα που έχω τοποθετήσει μέσα στο βιτίο, ε, εκεί θα συνδέσω την έξοδο από την αντιλία και η σωλήνα αυτή, όπως βλέπουμε, είναι μία πλαστική και βγάζω δύο εξόδους. Η πρώτη έξοδο είναι ε, σχεδόν στο πάνω μέρος ε, του βιτίου και η δεύτερη είναι ε, λίγο πιο πάνω από τον πάτο ε, του βιτίου ε, και στις εξόδους ε, της σωλήνας έχω βιδώσει ε, κάποιες μεταλλικές τάπες όπου έχω ανοίξει όμως κάποιες τρύπες ε, 5-6 χιλιοστά με το τρυπάνι και με αυτόν τον τρόπο ε, το νερό πέφτει μέσα με πίεση μέσα στο βιτίο. Με το σύστημα αυτό πραγματικά πετυχαίνω μια συνεχή ε, ανάδευση σε όλο το βιτίο και αυτό φαίνεται και στην πράξη καθώς έχω πολύ ομοιόμορφο ψεκασμό, δηλαδή μια λευκή απόχρωση τόσο στο πρώτο δέντρο αλλά και στο τελευταίο ε, δέντρο που θα ψεκάσω. Εάν δεν έχετε όμως τη δυνατότητα να τοποθετήσετε ένα ανεξάρτητο σύστημα ανάδευση, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν αναδευτήρα ε, του εμπορίου, απλά να τοποθετήσετε σχετικά κοντά στην έξοδο του βιτίου, ώστε να έχετε δυνατόν καλύτερη ανάδευση στο ψεκαστικό διάλειμμα που βγαίνει. Επίση, πολλοί με ρωτάτε κατά πόσο να χρησιμοποιήσετε προσκολλητικό ή όχι. Γενικά τα προσκολλητικά έχουν αρκετά χαμηλό κόστο στην αγορά και σίγουρα βοηθάνε αρκετά στο να έχουμε μια καλή προσκόλληση του ψεκαστικού διαλύματο πάνω στο φύλλωμα. Οπότε, προφανώ η χρήση ενό προσκολλητικού, ειδικά όταν ψεκάζουμε σκευάσματα σκόνη, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ε, προσοχή όμως δώστε όσοι χρησιμοποιήσετε και ρυθμιστικό πχ. Ε, ε, μιας και έχω παρατηρήσει ότι όταν το ψεκαστικό μας διάλειμμα είναι κάτω από 6 ε, το πεχά του δεν προσκολάται ε, τα σκευάσματα σκόνης πάνω στο φύλλωμα ακόμα και με τη χρήση προσκολητικού. Έχοντας πειραματιστεί σχετικά με το PH που μόλις ανέφερα ε, αυτό ισχύει Τόσο για το πυρίτιο, για τον καολίνι, για τον ανταπουλγίτη, για τον ζεόλιθο, γενικά για όλα τα σκευάσματα σκόνη, θεωρώντα προσωπική μου άψη ότι το ιδανικό pH για τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι περίπου το 6,5. Επίση, πάρα πολύ με ρωτάτε κατά πόσο συνδυάζονται τα σκευάσματα σκόνη με άλλα σκευάσματα θρέψη. Κατά περίπτωση, θα έλεγα να συμβουλευτείτε τον τεχνικό τη εκάστοτε εταιρεία ανάλογα το σκεύασμα που σα ενδιαφέρει. Όσο αφορά όμω ε, το πυρίτιο, το Gravitat Energy, το έχω συνδυάσει με αρκετά σκευάσματα θρέψη τη εταιρεία Agrology, ε, καθώ το χρησιμοποιώ εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα. Για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων σκόνη, θα πρέπει τουλάχιστον την πρώτη εφαρμογή που θα κάνουμε ε, στου ελαιώνε μα να κάνουμε έναν σχολαστικό. Ε, ψεκασμό, δηλαδή να καλύψουμε όλο το φύλλωμα ε, του δέντρου. Εγώ έχω υπολογίσει περίπου ε, στα δικά μου δέντρα που έχουν μεσαίο μέγεθος και με το φύλλωμα που έχουν ότι χρειάζομαι περίπου 5 λίτρα ε, ανά δέντρο. Το μπεκ που χρησιμοποιώ για να κάνω τους ψεκασμούς μου στους δικούς μου ελαιώνες έχει διάμετρο 1,8 ή ακόμα και 2 χιλιοστά και αυτό έχει να κάνει καθώς ε, κάποια δέντρα μου έχουν αρκετά μεγάλο ύψος η μπορεί να φυσάει αέρα, οπότε ε, θέλω να έχω λίγο μεγαλύτερο σταγονίδιο, ώστε να μην το παίρνει ο αέρα και φυσικά για να μπορέσω να πετύχω ε, την νεφελοποίηση ε, που θέλω ώστε να έχω καλύτερη επικάλυψη χρησιμοποιώ τον ιονιστή χαλκού που διαθέτω. Η χρήση ενό συσκευάσματο που προσφέρει ηλιοπροστασία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ε, το νερό. Απλά εμεί όπου έχουμε ξερικού ελαιώνε, ε, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να του ποτίσουμε, προσπαθούμε με Οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένα μα να μειώσουμε το θερμικό στρε από τι υψηλέ θερμοκρασίε στου ελαιώνε μα. Όταν αναφερόμαστε στην απόθεση του δάκου λόγω τη λευκή απόχρωση, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε προσβολή στου ελαιώνε μα ακόμα και αφού έχουμε κάνει εφαρμογή κάποιων σκευασμάτων σκόνη, αλλά σίγουρα, τουλάχιστον αυτό έχω διαπιστώσει εγώ, δεν είναι πρώτη επιλογή του δάκου οι ελαιώνε που έχουν καλυφθεί, που έχουν δηλαδή μια άσπρη απόχρωση. Έχοντα κάνει και ένα πειραματικό, έχω βάλει κάποιε παγίδε δηλαδή, σε κάποια δέντρα όπου δεν έχουν κάποια λευκή απόχρωση πάνω του και στα 20 μέτρα είναι σε ελαιόνα όπου υπάρχει λευκή απόχρωση. Η διαφορά στο δάκο, στι που έβαλα, σε μια απόσταση περίπου 20 μέτρων στην παγίδα του Μάρτυρα, δηλαδή που ήταν ψέκαστο, είχα περίπου 80 δάκου ενώ στην παγίδα με την άσπρη απόχρωση που είχαν τα δέντρα είχα περίπου 10 δάκους, οπότε προφανώς βλέπουμε ότι ο δάκος αποφεύγει να επισκεφτεί τους ελαιώνες που έχουν μία λευκή απόχρωση στο φύλλωμά τους. Και φυσικά σε καμία περίπτωση τα σκευάσματα σκόνης δεν σκοτώνε το δάκο, δεν είναι δηλαδή εντομοκτώνα, απλά όπως είπαμε τα αποθεί δημιουργώντας ένα αφιλόξυνο περιβάλλον για το δάκο. Αφού είδαμε τα πλεονεκτήματα των σκευασμάτων όπου μα προσφέρουν ηλιοπροστασία αλλά και απόθεση του δάκου, α δούμε και κάποια αρνητικά του. Στα αρνητικά του, θα έλεγα το αυξημένο κόστο που έχουν, ειδικά για κάποιον όταν έχει πάρα πολλά δέντρα και πρέπει να κάνει και κάποιου σχολαστικού ψεκασμού όπω είπαμε, άρα θα χρειάζεται αρκετά λίτρα. Ε, θα έλεγα όμω ότι εάν έχουμε μια αρκετά καλή παραγωγή, δηλαδή τα δέντρα μα έχουν παραγωγή, αξίζει να κάνουμε κάποιου τέτοιου ψεκασμού Καθώ εκτό από την απόθεση του δάκου, όπω είπαμε, την προστασία του καρπού μα, θα έχουμε και προστασία ε, από τι έντονε ε, ψηλέ θερμοκρασίε. Και εάν καταφέρουμε και διατηρήσουμε τον καρπό ε, σε σπαργή, δηλαδή να μην ζαρώσει, να φυδιάσει ε, του καλοκαιρινού μήνε, προφανώ θα έχουμε και αύξηση στην παραγωγή ελαιολάδου. Ένα ακόμα αρνητικό είναι ότι εάν δεν έχει βρέξει μέχρι την ε, συγκομιδή που θα κάνουμε και υπάρχει ακόμα έντονη λευκή απόχρωση. Πάνω στο φύλλωμα του δέντρου και με το τίναγμα των ερωρωσικών μηχανημάτων, τότε δημιουργείται μια ε, σκόνη όπου καλό είναι να αποφύγουμε να την αναπνεύσουμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια ε, απλή μάσκα όπου θα μας προστατεύσει από τη σκόνη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο. Ε, θα ήθελα να τονίσω όμως ότι ε, το συγκεκριμένο βίντεο δεν έχει ε, σκοπό να προωθήσει κανένα σκεύασμα, απλά αναφέρθηκα στα σκευάσματα που έχω. Ε, χρησιμοποιήσει και προφανώ αναφέρθηκα σε κάποια σκευάσματα περισσότερο, καθώ αυτά είναι που έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο στου ελαιώνε μου. Ε, οπότε εσεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σκεύασμα θέλετε, μια και πλέον κυκλοφορούν πάρα πολλά αξιόλογα σκευάσματα ε, στο εμπόριο όπου μα προσφέρουν ηλιοπροστασία και όσα αφήνουν και μια λευκή απόχρωση πάνω στο φύλλωμα του δέντρου, μα προσφέρουν και μια απόθυση του δάκου. Αυτό όμω που θέλω να προσέξετε είναι ειδικά στα σκευάσματα σκόνη καλή ανάδευση, σχολαστικό ψεκασμό ε, στο φύλλωμα του δέντρου, ώστε να πετύχουμε μια ομοιόμορφη επικάλυψη, λευκή επικάλυψη πάνω ε, στο δέντρο μας, ε, προσκολητικό και προσοχή στο pH ε, του νερού να μην το ρίξετε κάτω από 6, ε, όπως είπαμε, ε, για να έχετε καλύτερη προσκόλληση του ψεκασμού διαδελήματος πάνω στο φύλλωμα. Ε, οπότε, αν σου άρεσε το βίντεο, Πάντα ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι βάζω. Yes,